Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων υπήρχαν δύο ομάδες πιστών. Τη μία αποτελούσαν Ιουδαίοι που μιλούσαν εβραϊκά και την άλλη ελληνιστές Ιουδαίοι που είχαν ζήσει σε ελληνιστικό περιβάλλον, είχαν γνωρίσει τα αγαθά του ελληνικού πολιτισμού και είχαν υποστεί επίδραση στην νοοτροπία και στη γλώσσα. Από μέρους λοιπόν των ελληνιστών υπήρξαν παράπονα ότι κατά την καθημερινή διανομή από την Τράπεζα Αγάπης των Τροφίμων παραμελούνταν οι χείρες τους. Οι Απόστολοι, αφού συγκέντρωσαν όλη την Εκκλησία, τους παρότριναν να εκλέξουν 7 άνδρες με καλή φήμη και γεμάτους σοφία για να ασχοληθούν με τη διακονία των τραπεζών της αγάπης, ώστε εκείνοι να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο κήρυγμα. Πράγματι, η Εκκλησία εξέλεξε 7 άνδρες. Αυτοί οι 7 ονομάστηκαν διάκονοι γιατί το έργο τους ήταν η ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών στην Εκκλησία. Τα ονόματά τους ήταν Στέφανος, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνορας, Τίμωνας, Παρμενίωνας, Νικόλαος. Οι 7 διάκονοι είχαν ιδιαίτερη θέση στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ιδιαίτερες πληροφορίες για τη δράση 2 εκ των 7 διακόνων του Στεφάνου και του Φιλίππου. Το πότε και πού γεννήθηκε ο Στέφανος δεν γίνεται γνωστό μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Ο Στέφανος ήταν άνθρωπος γεμάτος πίστη και πνευματικά χαρίσματα. Ήταν άνθρωπος πλήρης πίστεως και Αγίου Πνεύματος και είχε αφιερώσει τη ζωή του στο κήρυγμα του Ευαγγελικού Λόγου και στη φιλανθρωπική δράση. Για την προσφορά και τις αρετές του τιμήθηκε από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας. Πέρα από τη διακονία που είχε στην Εκκλησία ο Στέφανος, έβρισκε καιρό και δύναμη για να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ταυτόχρονα έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα στο λαό που προκαλούσαν κατάπληξη και αποδείκνυαν την αλήθεια του χριστιανικού κηρύγματος. Ακόμη, σε συζητήσεις που είχε με ανθρώπους της συναγωγής, η δύναμη και η σοφία του Αγίου Πνεύματος που είχε ο Στέφανος τους έκανε να μην μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Το κρίσιμο θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφονταν οι συζητήσεις ήταν η σχέση του χριστιανικού μηνύματος με τον Ιουδαϊσμό. Ο Στέφανος απευθυνόταν στους αδερφούς και πατέρες του όπως τους ονόμαζε και τους έλεγε ότι ο ναός και η ιδιαιτερότητα του Ιουδαϊκού λαού ήταν πράγματα σεβαστά αλλά σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένα. Είναι σκαλοπάτια στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου που ξεπεράστηκαν με το έργο του Χριστού. Αντίθετα, κατά τη γνώμη των Ιουδαίων, με επικεφαλής το Ιερατείο, τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους, ο Θεός ήταν αποκλειστικά δικός τους, έπρεπε να λατρεύεται στο ναό και ο Μωσαϊκός νόμος ήταν αιώνιος. Με τη βαθιά θεολογική του κατάρτιση, ο Στέφανος ανέτρεπε εύκολα τα ψέματα των Ιουδαίων για το έργο του Χριστού, προκαλώντας την οργή και το φθόνο τους. Οι Ιουδαίοι, επειδή δεν μπορούσαν να αντικρούσουν τα επιχειρήματά του, κατέφυγαν στο δόλο και στη βία. Ξεσήκωσαν το λαό και τους προεστούς με ψευδομάρτυρες που έλεγαν ότι τον άκουσαν να διδάσκει βλάσφημα για τον Μωυσή, τον ναό και το Θεό. Έτσι άρπαξαν με μίσος τον Στέφανο και τον οδήγησαν μπροστά στο συνέδριο τάχα για να απολογηθεί. Η απολογία του Στέφανου αποτελεί πρότυπο πίστης, τόλμης και θάρρους. Ο Στέφανος στην απολογία του, χωρίς να φοβηθεί καθόλου, έκανε μια εκτενή αναδρομή στην ιστορική πορεία του εβραϊκού λαού. Τους επισήμανε τις ευεργεσίες του Θεού προς το λαό, αλλά και τις παραλήψεις που πολλές φορές έδειξε ο λαός απέναντι στη συμφωνία με το Θεό. Τόνισε ιδιαίτερα την εχθρική στάση τους απέναντι στους προφήτες, τους οποίους οι ίδιοι θανάτωσαν. Στο θαραλέο του κατηγορό, ο Στέφανος είπε: «Σκληροτράχυλοι και ανέστητοι στην καρδιά και στα αυτιά σας, εγωιστές και ισχυρογνώμονες που βουλώνετε τα αυτιά στην πνευματική αλήθεια. Πάντοτε στέκεστε αντίθετοι και εχθρικοί στο Άγιο Πνεύμα όπως και οι πρόγονοί σας. Ποιον αλήθεια από τους προφήτες δεν καταδιώξαν οι πατέρες σας? Και όχι μόνο τους καταδιώξανε αλλά και τους φώνευσαν εκείνους που προανήγγειλαν τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Και σε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό, τον απόλυτα αναμάρτητο και δίκαιο, εσείς έχετε γίνει προδότες και φωνιάδες». Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την απολογία του με οξύτατη κριτική στους θρησκευτικούς άρχοντες των Ιουδαίων. Στο τέλος της απολογίας του και καθώς οι αρχιερείς εξαγριωμένοι τον απειλούσαν, ο Άγιος σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό και βλέποντας τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού, είπε:
«Βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Στο άκουσμα των λόγων αυτών, τα μέλη του συνεδρίου όρμησαν με μανία πάνω στο Στέφανο και τον έβγαλαν έξω από την πόλη για να τον θανατώσουν με λιθοβολισμό. Συγκεντρώνουν πέτρες και βγάζουν μέρος των ενδυμάτων ώστε να λιθοβολούν με άνεση. Ένας νεαρός που τον έλεγαν Σαούλ ανέλαβε να φυλάει τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν. Αυτός ο νεαρός ήταν ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος. Σε λίγο οι πέτρες πέφτουν βροχή κατά πάνω του. Το σώμα του πληγώνεται, το αίμα τρέχει. Τον χτυπούν όλοι σκληρά και ανελαίητα. Καταματωμένος συγκεντρώνει τις τελευταίες δυνάμεις του και προσεύχεται. «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Κατόπιν, πέφτοντας στα γόνατα, ακολούθησε πιστά το παράδειγμα του Χριστού, ζητώντας από το Θεό να συγχωρήσει τους εκτελεστές του. Φώναξε δυνατά: «Κύριε, μην τους καταλογήσεις αυτή την αμαρτία». Έπειτα ξεψύχησε, δίνοντας με τον τρόπο αυτό την ομολογία της πίστεώς του. Οι φωνικές πέτρες γίνονται σκάλες και σκαλοπάτια που τον οδηγούν στον ουρανό να λάβει το στεφάνι της νίκης. Ο λιθοβολισμός του Στέφανου έγινε χωρίς την έγκριση της Ρωμαϊκής Αρχής. Έγινε παρανόμος. Οι Ρωμαίοι δεν είχαν παραχωρήσει τέτοιο δικαίωμα ποινής θανάτου στο συνέδριο των Ιουδαίων. Ήταν ο πρώτος χριστιανός που μαρτύρησε για την πίστη του, γι' αυτό και ονομάστηκε πρωτομάρτυρας. Ο Άγιος Στέφανος είναι η αρχή της γενιάς των μαρτύρων, μιας λαμπρής γενιάς στην ιστορία της χριστιανικής εκκλησίας. Το νεκρό πλέον Στέφανο τον έθαψαν χριστιανοί των Ιεροσολύμων και τον θρήνησαν. Μετά το λιθοβολισμό του Στέφανου, το Ιουδαϊκό μένος στρέφεται αδιάκριτα εναντίον όλων των χριστιανών των Ιεροσολύμων. Εξαπολύεται διωγμός μεγάλος κατά της εκκλησίας. Διωγμός φοβερός, ώστε αναγκάζονται οι χριστιανοί να εγκαταλείψουν τα Ιεροσόλυμα και να διασκορπιστούν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας. Φύγανε σχεδόν όλοι πλην των Αποστόλων. Κατά την παράδοση, το λείψανό του μεταφέρθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινούπολη. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία με ιδιαίτερη λαμπρότητα στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ η ανακομιδή των λειψάνων του στις 2 Απριλίου. Κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο, ο Στέφανος αγιογραφείται ως νεαρός διάκονος φορώντας ομοφόριο και ιερατικό χιτώνα. Σε παλαιότερες αναπαραστάσεις όμως φορά απλά ένα ιερατικό χιτώνα.